Κύριε Τσίπρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης προκειμένου να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιείται στην Κρήτη εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, θέλω τα πρώτα συμπεράσματα που έχετε βγάλει από την επίσκεψή σας στο νησί και την επαφή που έχετε με τους κριτικούς. Καλά, καταρχάς τους κριτικούς. Τους γνωρίζω καλά γιατί εδώ παίρνω στα καλοκαίρια μου μέχρι τα 18 μου. Είναι η μητέρα μου από την Ιεράπετρα της Κρήτης. Ναι. Και από τότε την επισκέπτομαι, εντάξει, λιγότερο τακτικά, αλλά την επισκέπτομαι. Οπότε τους κριτικούς τους ξέρω, όπως ξέρω και τους υπηρώτες. Χτες ήμουν στο Λασίθι και σήμερα ήμουν στο Ηράκλειο. Αύριο μεθαύριο θα είμαι σε Ρέθυμνο και Χανιά. Είναι στο πλαίσιο μιας περιοδίας σε όλη την Ελλάδα. Η Κρήτη έχει κοινά χαρακτηριστικά με την υπόλοιπη Ελλάδα και κάποιες ειδικές ιδιαιτερότητες. Τα κοινά χαρακτηριστικά είναι τη μία μεριά αυτά που πλήττουν όλους τους και μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αναφέρουμε κυρίως στην ακρίβεια, στη στεγαστική κρίση και στους καθυλωμένους μισθούς, καθώς και στην εγκατάλειψη της περιφέρειας, γιατί και από αυτό πλήττεται η Κρήτη, είτε σε υποδομές είτε στον χώρο της υγείας. Αλλά πλήττεται και από άλλα πράγματα, όπως είναι η ανύπαρκτη στην ουσία στήριξη του κράτους και του τραπεζικού συστήματος σε όσους είναι μικρομεσαίοι και κάτω. Δηλαδή η οικονομία σήμερα υπάρχει κυρίως για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στη χώρα μας και δεν προβλέπεται καμία στήριξη είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από το τραπεζικό σύστημα, είτε από θεσμούς του κράτους στον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχει ειδικότερα και μια, όταν λέω κατάληψη περιφέρειας, θα έχετε καταλάβει ότι κλείνουν παντού είτε νοσοκομεία, είτε πανεπιστήμια, είτε ΕΛΤΑ, πρωτοδικεία, τράπεζες, ΙΚΑ. Υπάρχει μια συσσόρευση σε αστικά κέντρα, την ίδια στιγμή που ακούγονται μεγάλα λόγια είτε για την αποκέντρωση, είτε για την αντιμετώπιση δημοκρατικού προβλήματος. Βέβαια η Κρήτη έχει το καλό ότι έχει τουρισμό, έχει σχετικά ακόμα ισχυρή παραγωγική δραστηριότητα και αγροτική και βιομηχανική, η οποία όμως υποχωρεί. Αυτά την φέρουν σε καλύτερο επίπεδο από άλλα μέρη της περιφέρειας της χώρας, αλλά δεν πάει να έχει προβλήματα πολλοί κόσμος. Κύριε Τσίπρα, σχολιάστε μου, διαβάζοντας τον κυριακάτικο τύπο, κάποιες αναλύσεις κάνουν λόγο για την μικρότερη συμμετοχή που θα έχουμε στις εκλογές, στις ευρωεκλογές. Η αποχή λέει θα είναι ιστορική, η μεγαλύτερη μεταπολιτευτικά, το σχόλιο. Είναι πιθανό δυστυχώς να συμβεί κάτι τέτοιο. Καταρχάς είναι μια πορεία των πραγμάτων τα τελευταία χρόνια. Ναι. Σε αυτό προσθέτεται και το γεγονός ότι οι προηγούμενες ευρωεκλογές είχαν συμπέσει με αυτοδιοικητικές, το οποίο σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφοι δήμαρχοι έπαιρναν τον ψηφοφόρο από το χεράκι, να το πω έτσι απλοϊκά, και τον πηγαίναν μέχρι την κάλπη που πρακτικά ψήφιζε και για τις ευρωεκλογές. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει και υπάρχουν λόγοι να είναι μεγαλύτερη αποχή από ήταν στις περσινές βουλευτικές που ήταν ήδη πολύ μεγάλη. Κοιτάξτε, υπάρχει μια γενικότερα αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, υπάρχει μια έλλειψη πίστης του κόσμου στο αν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα μέσα από τις εκλογές. Αυτά τα δύο στοιχεία συνδυάζονται και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Προσωπικά καλώ τον κόσμο να πάει μέχρι την κάλπη, να εκφράσει αυτό που νιώθει, είτε είναι δυσαρέσκεια, είτε κάποιο μήνυμα προς την κυβέρνηση, είτε αν θέλει να ενισχύσει κάποιο κόμμα, αλλιώς θα αποφασίσουν άλλοι για τον ίδιο. Άρα, αν έχουμε τέτοια μεγάλη αποχή, εδώ τίθεται θέμα, ζήτημα αντιπροσωπευτικότητας, δεν πείθει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, την ώρα που το 1 τρίτο, λένε τα επίσημα στοιχεία, είναι στα όρια της στόχιας. Κάτι δεν κάνετε σωστά. Το πολιτικό σύστημα, η κεντροαριστερά, θα φτάσω εκεί σε λίγο. Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Προφανώς η αναξιοπιστία αφορά και το κομμάτι της κεντροαριστεράς και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ένα σαφές έλλειμμα εδώ πέρα. Άλλωστε, η πρώτη φορά στη μεταπολίτευση που η αντιπολίτευση, η δημοκρατική, ας το πούμε, αντιπολίτευση, κανένα κόμμα δεν ξεπερνάει το 20%. Δεν ξαναυπήρξε αυτό μεταπολιτευτικά. Mm-hmm. Με το πρώτο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, να φτάνει το 41% στις περασμένες βουλευτικές εκλογές. Αυτό δεν είναι καλό για κανέναν, δεν είναι καλό ούτε για τους ψηφοφόρους δεξιάς, γιατί έχουμε μια ανεξέλεγκτη στην ουσία κυβέρνηση και πρέπει να αλλάξει. Αλλά παραμένει το πρόβλημα, το στίχημα δηλαδή, το να εκφραστεί όλος ο κόσμος ο δημοκρατικός. Προφανώς ένας κόσμος εκφράζεται από το ΣΥΡΙΖΑ και ελπίζει αυτός να αυξηθεί στις επόμενες ευρωεκλογές. Κάποιος λιγότερος κόσμος εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ ή από άλλα πολύ μικρότερα σχήματα, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να
να δίνει το αίσθημα της προοπτικής, ότι μπορεί να υπάρξει μια εναλλακτική κυβερνητική διαχείριση στον πλατή δημοκρατικό κόσμο, ο οποίος να επισημάνω ότι μέχρι τις εκλογές του 19, σε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, καταγραφόταν σε ποστά άνω του 52%, δηλαδή ότι ψήφισαν αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά πώς μας τα περιγράφεται, η ακροδεξιά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ευρύτερα στην Ευρώπη, παίρνει κεφάλι και στις νεότερες ηλικίες, και αυτό είναι άκρος ανησυχητικό. Η κέντρο-αριστερά την ίδια ώρα φαίνεται να έχει χάσει, να το πω λαϊκά, τα αυγά και τα πασχάλια. Υπάρχει ένας με ή χωρίς εισαγωγικά εμφύλιος. Τι δεν κάνει καλά η κέντρο-αριστερά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα? Είναι διαφορετική η κατάσταση σε κάθε χώρα. Κοιτάξτε, στη μεν Ευρώπη υπάρχει ένα αδιέξοδο που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές που ασκούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις κυβερνήσεις. Αδιέξοδο και γεωπολιτικό μετά την κρίση στην Ουκρανία ή αυτά που συμβαίνουν κάτω στη Γάζα, αλλά κυρίως με την αντιμετώπιση της Ουκρανίας που είναι μια αυτοκτονική πολιτική της Ευρώπης για την ίδια, για τον εαυτό της. Η οικονομία της Ευρώπης δεν πάει καλά. Έχουν αρχίσει πια και φεύγουν βιομηχανίες από την Ευρώπη λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, λόγω της διαχείρισης του πολέμου στην Ουκρανία. Και υπάρχει και ένα κοινωνικό μοντέλο που είναι αυτό της κοινωνίας των 2/3, όπου το 1/3 δηλαδή φυτοζωή. Αυτή η Ευρώπη προφανώς θα συγκινεί όλο και λιγότερους, όσους έχει αφήσει πια να συγκινούνται. Και από την άλλη μεριά δεν φαίνεται να υπάρχει ένας αντίλογος ενιαίο συγκροτημένο στον χώρο των προοδευτικών κομμάτων. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν ψαρεύει στα θολά νερά η ακροδεξιά. Φαντάζει να είναι η μόνη που ασκεί αντιπολίτευση. Βεβαίως όπου έρχεται στην εξουσία, όπως στην Ιταλία, εφαρμόζουν ακριβώς τα ίδια και χειρότερα με τις προηγούμενες. Και άλλο, δυστυχώς θα συνεχίσει να μείνει ακροδεξιά με αυτούς τους όρους. Τώρα, στην Ελλάδα, σας είπα και πριν, το μεγάλο πρόβλημα της κεντροαριστεράς είναι ότι δεν υπάρχει κάποια δύναμη που να μπορέσει να εμπνεύσει τον κόσμο, να ξαναγεννήσει δηλαδή ελπίδα και προοπτική ακόμα. Ναι. Αυτό είναι ένα στοίχημα και για το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μετά τις ευρωεκλογές, όπου βέβαια είναι ένα σημαντικό σταθμό. Το αν μπορούμε να αποτελέσουμε μια αξιόπιστη κυβερνητική λύση, πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη στο πώς μας αντιμετωπίζει ο κόσμος. Λέει πολύ απλά ο κόσμος, μιας και τον επικαλείστε και εσείς πάρα πολύ σωστά, ο λαός είναι ο πρωταγωνιστής σε αυτές τις εκλογές. Λέει λοιπόν ότι εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ τρίτο ή το αντίστροφο, ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο, όμως τα ποσοστά τους στην ουσία δεν θα θέσουν τη δυναμική του νυν πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, όχι της Νέας Δημοκρατίας. Λένε πολλοί ότι ο Μητσοτάκης είναι αυτός που κερδίζει και όχι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και φαίνεται ότι η κέντρο-αριστερά δεν έχει την δύναμη να τον απειλήσει προς το παρόν τουλάχιστον. Θα έλεγα να περιμένουμε τις ευρωεκλογές, είναι σε περίπου 20 μέρες πλέον. Ναι. Κοιτάξτε, το θέμα του δεύτερου τρίτου κόμματος νομίζω έχει λυθεί πλέον, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Αυτό ήταν ένα ερώτημα που μπορεί να υπήρχε πριν 3 μήνες, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σίγουρα. Θα το επισημαίνω αυτό, γιατί ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη που συνεχίζει να λέει ότι. Ναι, εντάξει. Μη βιάζεστε, λέει προς ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Σεβαστές και κατανοητές. Γι' αυτό το επικαλούμε. Η παρεμβάση του κ. Ανδρουλάκη νομίζω αυτό έχει λυθεί. Αυτό που δεν έχει λυθεί είναι ότι θεωρώ εφικτό ένα στόχο μιας πολιτικής ανατροπής, με την όχι να βγούμε πρώτο κόμμα, νομίζω είναι μη ρεαλιστικό κάτι τέτοιο, όσο το να έχουμε τα δύο μεγάλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, το δύο μπροστά. Νομίζω αυτό είναι μαχητό ακόμα σε αυτές τις 20 μέρες που απομένουν. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει η όποια αποχή, ποιον δηλαδή θα ωφελήσει περισσότερο ή θα βλάψει περισσότερο. Νομίζω ότι είναι ένας εφικτός στόχος. Δεν θα σημάνει αυτό το πράγμα αλλαγή της κυβέρνησης σε πρώτη φάση, αλλά θέλω να πω ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα μετά από αυτό. Στην αρχή της συνέντευξής μου περιγράψατε τα βασικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, του μέσου Έλληνα, και σε αυτό είναι και η ακρίβεια. Λέτε αυτά τα προβλήματα που μας είπατε να επηρεάσουν τελικά την ψήφο του Έλληνα και της Ελληνίδος? Είναι σίγουρο ότι επηρεάζουν. Απόλυτη μέχρι τώρα περιοδία μου στην Ελλάδα. Ναι. Και κυρίως στις περιοχές της περιφέρειας υπάρχει πολύς θυμός. Δεν μπορεί να εκτιμήσει κανείς πώς ακριβώς θα εκφραστεί αυτός ο θυμός στην κάλπη, αλλά πιστεύω ότι κάπως θα εκφραστεί και ίσως έχουμε και σημαντικές εκπλήξεις. Είναι δημοσκοπικά τουλάχιστον νομίζω είναι οι πιο θολές εκλογές εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή δεν ξέρει κανείς πού θα κάτσει, να το πω έτσι, η μπίλια. Αλλά ο θυμός υπάρχει και μάλιστα εκφράζεται περισσότερο από τους ψηφοφόρους της δεξιάς του 2023. Απογοητευμένοι δηλαδή από το πού πάνε τα πράγματα,
Και αυτόν τον κόσμο επιπλέον οι ευρωεκλογές είναι και μια μεγαλύτερη ευκαιρία, κρίνοντας ότι δεν απειλείται να πέσει, ας πούμε, η κυβέρνηση αν αυτοί είχαν επιλέξει τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Ποια είναι τα κύρια ζητήματα που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές? Λένε αρκετοί ότι ακούμε κυρίως τα εθνικά προβλήματα, τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας και δεν στρέφουμε το βλέμμα προς την Ευρώπη, προς τις Βρυξέλλες, να δούμε ποιες πρέπει να είναι οι διεκδικήσεις της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω το σχολιασμό σας. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εν μέρει είναι λογικό. Πάντα μια εκλογική μάχη, ακόμη και αφορά το Ευρωκοινοβούλιο, δεν μπορεί παρά να κρίνει κατά κύριο λόγο τον εσωτερικό πολιτικό σχετισμό. Δηλαδή, αν θα δοθεί ένα μήνυμα δυσαρέσκεια, ας πούμε, προς την κυβέρνηση ή όχι. Αυτό ισχύει για κάθε εκλογική διαδικασία. Είναι όμως όντως μια μεγάλη απουσία η συζήτηση για την ίδια την Ευρώπη, ακριβώς γιατί ό,τι βρίσκεται σε μεγάλο διέξοδο και τι διαφορετικό θα κάνει η μία ή η άλλη πολιτική. Η γνώμη μου είναι ότι ο ρόλος του Έλληνα ευρωβουλευτή είναι να ενημερώνει τον ελληνικό λαό για τα όποια λάθη πολιτικές που δεν μας ωφελούν, που ασκούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τον Ευρωπαϊκό Νότο και την Ελλάδα, και κυρίως τι μπορεί να διεκδικήσει η κυβέρνηση από την Ευρώπη. Γιατί αυτή είναι που κυρίως διεκδικεί, δεν διεκδικούν οι ευρωβουλευτές. Διεκδικεί η ελληνική κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια ακόμα. Είναι θέμα βούλησης. Ναι, είναι θέμα βούλησης. Άρα, ποιο είναι το τελικό διακύβευμα αυτών των εκλογών για το ΣΥΡΙΖΑ, κλείνοντας? Το τελικό διακύβευμα είναι να αλλάξει πορεία η Ευρώπη και να αλλάξει πολιτική η χώρα μας, η Ελλάδα. Είναι μια αδιέξοδη πολιτική και η μία και η άλλη. Και πρέπει να αλλάξουμε. Δεν πρόκειται απλά, ας πούμε, για τα αποτελέσματα μιας πολιτικής λιτότητας. Η χώρα μας βρίσκεται σήμερα σε αδιέξοδο. Δεν έχουμε απλά προβλήματα που κάπως αντιμετωπίζονται. Έχουμε μια επιδείνωση της κατάστασης και δεν βλέπω φως στο τέλος του τούνελ αν συνεχίσει την ίδια πολιτική. Κύριε Τσίπρα, εγκατακλείδη, αν δεν καταγράψει τον αριθμό 2, το ποσοστό της 9ης Ιουλίου για το ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε εξελίξεις? Κοιτάξτε, εξαρτάται. Είναι έτσι κι αλλιώς από καιρό νομίζω υπήρχαν δύο πύχεις, όχι ένας για το ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από το στόχο του που είναι η πολιτική ανατροπή, όπως σας είπα. Ναι. Το ένα θέμα ήταν αν θα ήμασταν δεύτερο κόμμα, που όπως σας εξήγησα αυτό έχει νομίζω λήξει πλέον. Και το δεύτερο είναι που θα βρισκόμαστε σε σχέση με το ποσοστό του 2023, στις βουλευτικές εκλογές δηλαδή. Αν είμαστε πάνω από αυτό το ποσοστό, νομίζω έτσι κι αλλιώς επιτυχία λέγεται. Σαφής η απάντησή σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνέντευξη αυτή με άκρος πολιτικό περιεχόμενο. Να σας ευχηθώ καλή εκλογή, καλή επιτυχία στις επερχόμενες ευρωεκλογές, κύριε Τσίπρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.